Σας μέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα. Πάρα πολύ κρύο φαντάζομαι. Από Μιλιά με Τόβο. Ναι, πολύ κρύο. Ναι. Κρύο πολύ. Χιόνι πολύ. Έχουμε χιόνι 10 πόντους. Έχουμε. Άνοιξε σήμερα μηχάνημα από μέτωπο που έρχεται και μας ανοίγουνε. Α, έκλεισαν και οι δρόμοι δηλαδή. Ναι, 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 έπρεπε να καθαριστεί η δρόμη, βέβαια. Έπρεπε να την γλιστρά, ναι. Ναι, 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 γλιστράει, δεν είναι ότι το χιόνι είναι βαρύ τώρα. Ναι. Πόσοι κάτοικοι είστε στις Μιλιές, κυρία? Κάτοικοι γύρω στους 200 είμαστε εκεί. Μάλιστα. Ναι. Τι μήνυμα έστειλε ο οδηγός του Γκρέιντερ για άνοιξη το δρόμο? Τι άνοιγμα δρόμο από χιόνι? Θέλω να πει, τι μήνυμα έστειλε για να πάει? Να ρωτήσω κάτι. Ναι, μήνυμα έστειλε. Υπάρχει κάποιο καφενείο που είναι ανοιχτό εκεί να μπορούν οι κάτοικοι να. Ναι, εξυπηρετούμαστε, ναι, ναι. Ναι, υπάρχουν καφενεία, έχουμε ένα παντοπολείο, ναι, όλα καλά. Έχετε ξαναδεί αυτό άλλη χρονιά? Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Πότε άρχισε να χιονίζει? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ, έτσι. Πάντως από αύριο θα δείτε 10 η ώρα. Το υπόσχομαι. Δεν ξέρω, σήμερα πάντως έχει κρύο, χιόνι, είναι πολύ χάρια και ακόμα έτσι ψιλοχιονίζει. Απλά δεν έχω μια εικόνα να σας δείξω. Παραγόνι, φαντάζομαι, το παραγόνι καίει και τα αρέστα, ε. Ναι, 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 κανονικά. Τι θερμοκρασία έχετε τώρα? Δεν έχει θερμόμετρο, παιδάκι. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω θερμόμετρο μπροστά μου. Έχω κάτω στην πλατεία, αλλά δεν είμαι εδώ πάνω στο σπίτι μου. Δεν θερμομετρείτε τους πάντες εκεί? Δεν θερμομετρούμε, όχι, στα σπίτια μας δεν έχω να σου πω. Όχι, καλά κάνετε, καλά κάνετε, κύριε Ξαφνίδη. Ναι, να είστε καλά. Οι εικόνες που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, είναι τώρα, τώρα, τωρινές. Από, ναι, ναι, από τις Μιλιές Μετσόβου, μιλάμε με την αντιπρόεδρο εκεί της κοινότητας. Μας περιέγραψε τι ακριβώς γίνεται. Είναι 250 κάτι το καφενείο ανοιχτό. Πέρσι, συγγνώμη, πέρσι το Πάσχα πότε είχε πέσει? 20-20 να είναι μαζί, ναι. Πέρσι 20-20 δεν είχε πέσει το Πάσχα? Ναι, περίπου μετά τις 20. Θυμάμαι ότι τρώγαμε έξω. Ναι, πέρσι. Τέτοιο καιρό. Τρώγαμε έξω. Για το ξαναλέω, αύριο στις ίδιες εικόνες. Να την ευχαριστήσω, μισό λεπτό, παιδιά, να ευχαριστήσω την αντιπρόεδρο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, παιδιά. Ευχαριστώ και εσάς.